Η αρχαία πόλη είναι χωρίς αμφιβολία η πιο καλοδιατηρημένη και η πιο υποβλητική της Ελλάδας. Όλα τα στοιχεία της αρχαίας ζωής υπάρχουν εδώ, στο μεγάλο Πανελλήνιο Ιερό. Ένα ιερό άνδρο, μια ιερή λίμνη, μια θαλάσσια και εμπορική πόλη με τα λιμάνια της, τις αποβάθρες της, τις προκυμαίες της, τα καταστήματά της, τις λέσχες των εμπόρων και τέλος μια ελληνιστική πόλη που αντέχει σε σύγκριση με την Πομπεία. Ξεκινώντας από την αποβάθρα που σας αφήνει το καΐκι, συναντάτε την αγορά των Κομπεταλιστών, τη Στοά του Φίλιππου, την Πομπική Οδό, μια λεωφόρο πλάτους 13 μέτρων, πλαισιωμένη σε κάθε πλευρά από βάσεις και εξέδρες, που συνέδεε το λιμάνι με τα νότια προπήλαια του Ναού του Απόλλωνα. Την αγορά των Δηλίων με κοιονοστοιχίες που σταματάει στα ερείπια σπιτιών, ένα από τα οποία χτίστηκε το 2ο αιώνα και ήταν το σπίτι του Κέδρονος. Στην άκρη της Πομπικής Οδού θα φτάσετε σε ένα μνημιακό πρόπυλο από όπου μπαίνει κανείς στο ιερό του Δήλιο Απόλλωνα, όπου κάθε άνοιξη ο Θεός ξαναγύριζε για να ζήσει εκεί αυτή την όμορφη εποχή του χρόνου. Το ιερό αναπτύχθηκε από τον 8ο ή 7ο π.Χ. αιώνα στην τοποθεσία ενός οικισμού Μυκηναϊκής εποχής. Μπροστά από τα προπύλαια υπάρχει το άγαλμα του Ερμή. Μέσα στο ιερό υπάρχουν τα ερείπια του οίκου των Αξίων, ένα οικοδόμημα του 6ου π.Χ. αιώνα. Εδώ υπάρχει ακόμη η βάση ενός γιγαντιαίου αγάλματος του Απόλλωνα από μάρμαρο. Στο νησί υπήρχαν τρεις ναοί του Απόλλωνα και σώζονται τα ερείπια όλων. Ο αρχαιότερος χρονολογείται στον 6ο αιώνα π.Χ. και στέγαζε το αρχαϊκό άγαλμα του Θεού. Αν και η Δήλος ήταν το ιερό νησί του Απόλλωνα, υπήρχαν ναοί πολλών θεοτήτων εδώ, όπως ο ναός του Διόνυσου, όπου θα δείτε πολλά χορηγικά μνημεία σε σχήμα φαλού. Την περιοχή της λίμνης θα δείτε την αγορά του Θεόφραστου, τη Στοά του Ποσειδώνα, την αγορά των Ιταλών, το Άνδυρο των Λεόντων. 9 αρχαϊκά λιοντάρια του 7ου π.Χ. αιώνα, από μάρμαρο της Νάξου, ορθώνονταν απειλητικά μπροστά στην Ιερή Λίμνη και 5 από αυτά βρίσκονται μέχρι και σήμερα στη θέση τους. Όμως υπήρχε χώρος και για ξένες προς το 12ο θεότητες, αφού υπήρξε για χρόνια κοσμοπολίτικο σταθμός ανάμεσα στην Ανατολή, την Ελλάδα και την Ιταλία. Το Σεραπείο ήταν το πιο σημαντικό από τα Αιγυπτιακά ιερά του νησιού. Σε ψηλότερο σημείο βρέθηκε η μαρμάρινη πρόσωψη του ναού της Σίσιδος, αφιέρωμα του αθηναϊκού λαού. Το άγαλμα της θεάς είναι ακόμη στημένο εκεί πάνω στο βραχώδες βάθρο του. Τα σπίτια που σώζονται στη Δήλο, όπως το σπίτι των Δελφινιών, το σπίτι των Προσωπείων, το σπίτι του Λόφου και σε κάποια δημόσια κτίρια, θα δείτε τα υπέροχα ψηφιδωτά δάπεδα που σώζονται σε άριστη κατάσταση. Τα θέματα τους είναι κυρίως θαλασσινά, αλλά ήταν επίσης αγαπητά και θέματα από τον Διονυσιακό κύκλο, καταδεικνύοντας την αγάπη των κατοίκων για τη διασκέδαση.
Δήλος αποτελεί ένα χώρο ο οποίος προσφέρει τις περισσότερες πληροφορίες για την αρχαία τέχνη, ιδιαίτερα τη γλυπτική της ελληνιστικής περίοδου. Στο Μουσείο της Δήλου υπάρχουν αντίγραφα διάσημων έργων της κλασικής εποχής, πρωτότυπες δημιουργίες των ελληνιστικών χρόνων, αγάλματα του Απόλλωνα, της Λιτούς, της Άρτεμις και άλλων θεών. Ακόμη υπάρχει μια ενότητα εκθεμάτων με έργα της λεγόμενης Αλεξανδρινής Σχολής, καθώς και σύνολο γλυπτών, μια σειρά αγαλμάτων στρατηγών και ελληνιστικών ηγεμόνων. Στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Νάξου υπάρχουν αξιόλογα εκθέματα, αφού το νησί ήταν γνωστό από τα μυθικά ακόμη χρόνια και έκανε αισθητή την παρουσία του σε όλες τις ιστορικές περιόδους, γνωρίζοντας όμως ιδιαίτερη έγκλη την περίοδο του κυκλαδικού πολιτισμού, που γνώρισε ιδιαίτερη άνθηση κατά την πρώιμη εποχή του Χαλκού. Σημαντικές δημιουργίες του κυκλαδικού πολιτισμού ήταν τα πύληνα, η χάλκινα αγγεία και σκεύη, τα όπλα από πέτρα ή μέταλλο, τα εργαλεία και τα κοσμήματα. Ωστόσο, τα πιο χαρακτηριστικά έργα του κυκλαδίτικου πολιτισμού είναι μια κατηγορία από πύληνα κυρίως τηγανόσχημα σκεύη, που έχουν ίσως θρησκευτική ή μαγική σημασία, και κυρίως τα πολύ γνωστά μαρμάρινα αγαλματίδια, τα ειδόλια. Το ύψος τους ξεκινάει από 5 εκατοστά και φτάνει το 1,5 μέτρο και παρουσιάζουν ομοιότητα με τα σύγχρονα δημιουργήματα γλυπτικής.